Λοιπόν, ακούσαμε τι καταλογίζουν οι συγγενείς των δύο γυναικών στο δράστη. Θα δούμε όμως τώρα και την άλλη πλευρά. Τι είπε δηλαδή στην αστυνομία στενό συγγενικό πρόσωπο του αστυνομικού, ο Πέτρος Καρσιώτης. Είναι μαζί μου και αυτός ο μάρτυρας Πέτρο έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Η οποία είναι συνταρακτική από την άλλη πλευρά του δράστη και αυτόχειρα. Είχε εκμυστηρευτεί σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί στο τμήμα εγκλημάτων καταζωής της ασφάλειας Αττικής από το στενό αυτό συγγενικό πρόσωπο. Είχε εκμυστηρευτεί σε αυτόν ο αστυνομικός ότι είχε, ότι είχε προστριβές συνεχείς με την πεθερά, με τη μητέρα δηλαδή της σύζυγου του και γιαγιάς του εγγονιού του, γιατί αισθανόταν ότι για αρκετά χρόνια τον υποτιμούσε. Τον υποτιμούσε γιατί, όπως είχε πει, δεν τον θεωρούσε ικανό, επειδή η σύζυγος ήταν γιατρός και μάλιστα διακεκριμένη, η ίδια ήταν επίσης γιατρός, ανήκαν σε ένα επάγγελμα ανώτερο κατά τη γνώμη της, θεωρούσε, δεν είχε δει ποτέ με καλό μάτι η πεθερά αυτό τον γάμο. Όμως το ζευγάρι ήταν πολύ αγαπημένο, αλλά κάποια στιγμή, και ενώ προσπαθούσαν να κάνουν το παιδί, το οποίο έφεραν με πολλές προσπάθειες στον κόσμο, ήρθε ένα άλλο χτύπημα από τη μοίρα. Πέθανε ο αδελφός της συζύγου της Ελένης. Με αποτέλεσμα η ψυχολογία, η ψυχοσύνθεση της μητέρας, της πεθεράς του δηλαδή, να επιβαρυνθεί και ήταν πολύ ενισχυτικό στοιχείο αυτής της πολύ κακής κατάστασης των σχέσεών τους, το γεγονός ότι υπήρχε η συγκατοίκηση. Τον τελευταίο καιρό, σύμφωνα πάντα με αυτά τα στοιχεία τα οποία καταθέτει ο στενός συγγενής, αλλά και έχουν πει και συνάδελφοί του που είχαν ακούσει από ακριτομήθειες τι ακριβώς του συνέβαινε, είπαν ότι ως μοναδική του λύση, έτσι όπως του είχε καρφωθεί στο κεφάλι, να αποδράσει από αυτή την κατάσταση και να ξανααποκαταστήσει τη σχέση του με τη σύζυγό του, ήταν να φύγει η πεθερά του από το σπίτι ιδιοκτησίας της, το οποίο είναι ακριβώς κάτω από το δικό τους διαμέρισμα. Ήθελε, όπως είπαμε και στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, να φύγει, να πάει σε άλλο σπίτι, γιατί είχε άλλο σπίτι, είχε μεγάλη ακίνητη περιουσία, και αυτό να γίνει το ιατρείο και για να μην πληρώνουν ενίκιο, αλλά και για να είναι κοντά στην οικογένεια, κοντά στο κορίτσι, επειδή εκείνος, λόγω των υποχρεώσεών του στον Κώστα Σιμίτη, στη Φρουρά, στον πρώην Πρωθυπουργό, έλειπε αρκετές ώρες. Αυτό όμως ήταν και η θριαλίδα που πυροδότησε ακριβώς αυτή την τραγωδία, σύμφωνα με την άλλη πλευρά πάντα του αστυνομικού. Λοιπόν, δηλαδή η σύζυγός του δεν το δέχτηκε ποτέ να φύγει η μητέρα από εκεί. Ένιωσε ο ίδιος, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, να θίγεται πάρα πολύ ότι προδίδεται από τη σύζυγο. Κατανοητό, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά εκεί καταθέτει συγγενικό πρόσωπο του αστυνομικού. Είναι η άλλη πλευρά. Πέτρο, ευχαριστώ πολύ.